Ένα περίεργο περιστατικό το οποίο σημειώθηκε στην κοινοφιλή επιχείρηση Χερσονήσου. Θέλω να πάμε λίγο και να συνομιλήσουμε με τον πρόεδρο της κοινοφιλούς επιχείρησης, τον κύριο Γιάννη Μιλάκη. Κύριε Μιλάκη, την καλησπέρα μας. Καλησπέρα, κύριε Παραγιώτη. Καλή σεζόν έχετε. Να είστε καλά. Για πείτε μας μεταξύ άλλων, είχαμε κάποιες καταστροφές. Οι αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο και της διάρρηξης και της δολιοφθοράς. Αν μπορούμε να δούμε και σχετικές φωτογραφίες, πρόεδρε. Φυσικά, σήμερα όπως σε κάθε μέρα πήγαμε να μπούμε στην κοινοφιλή επιχείρηση και αντικρίσαμε δυστυχώς αυτό που βλέπετε στις φωτογραφίες. Σπασμένες οι πόρτες, τα γραφεία των υπαλλήλων της κοινοφιλής επιχείρησης άνω κάτω, το γραφείο του Προέδρου άνω κάτω. Απλά το παράξενο όλης της υπόθεσης ήταν ότι δεν υπήρχε κλοπή. Και γι' αυτό το λόγο βέβαια, από τη στιγμή που δεν υπήρχε κλοπή, δεν έλειπαν αντικείμενα, το μυαλό κάποιων πηγαίνει και στο ενδεχόμενο της δολιοφθοράς. Οπουδήποτε. Βέβαια, δηλαδή κάποιοι να ήθελαν να προκαλέσουν, δεν ξέρω. Κάνατε λόγο ακόμα και για εκφοβισμό. Όπως είπατε κι εσείς, παντού πάει το μυαλό μας. Δεν μπορούμε να κρίνουμε και να πούμε ακόμα, να βγάλουμε συμπεράσματα. Περιμένουμε την ελληνική αστυνομία. Ήρθε η σήμανση, κατέγραψε το σκηνικό, πήρε τα αποτυπώματα και περιμένουμε τις επίσημες απαντήσεις τους. Γιατί, όπως είπατε κι εσείς, δηλαδή, ασχολούμαστε με την τοπική αυτοδιοίκηση για το καλό του τόπου μας και σίγουρα θέλουμε να αποφύγουμε να είναι κάτι να έχει να κάνει με αυτό το κομμάτι. Γιατί έχουμε να ανησυχήσει οι οικογένειές μας, των υπαλλήλων, των μελών του ΔΣ και θεωρούμε ότι προσφέρουμε κοινωνική πολιτική προς όλο τον κόσμο χωρίς να επηρεάζουμε κάποιον. Οπότε ευελπιστούμε και θέλουμε να πιστεύουμε ότι δεν έχει καμία σχέση με όλο αυτό και ότι ήταν ένα τυχαίο γεγονός όλο αυτό που συνέβη σήμερα στην Μάλιστα, επιχείρηση. Οι έρευνες συνεχίζονται. Απλά να σωστά. Αποδειχθεί, ναι. Να αποδειχθεί. Φυσικά και εμείς σήμερα είχαμε ΔΣ στην κοινοφιλή επιχείρηση που όλοι κατακρίναμε το γεγονός και το περάσαμε ως ψήφισμα προς το Δημοτικό Συμβούλιο και κατακρίναμε αυτές τις ενέργειες. Γιατί αλλήμονο να ζούμε στο 2022 Μάλιστα. τώρα σε μια χώρα της δημοκρατίας και να φοβόμαστε, να κάνουμε το οτιδήποτε. Να κυκλοφορήσουμε και να κάνουμε το οτιδήποτε. Πρόεδρε, να είστε καλά. Σας ευχαριστώ θερμά. Αυτό ακριβώς. Σας ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν.